Το ηφαίστειο Φαντραγκαλασφιάλ στην Ισλανδία είναι έτοιμο να εκραγεί. Η λάβα αναβλύζει ως αποτέλεσμα της έντονης σεισμικής δραστηριότητας η οποία καταγράφεται στην περιοχή. Το τελευταίο 24ωρο έχουν σημειωθεί πάνω από 1000 σεισμικές δονήσεις, ενώ έχει σχηματιστεί μια σύραγγα μάγματος 15 χιλιόμετρων κάτω από την πόλη. With rescue teams checking for anyone left behind. Οι δρόμοι έχουν κοπεί στα δυο ως συνέπεια της καθίζησης στην περιοχή. We are a little bit desperate, a little bit paralyzed and sad actually. And if you start to think about all the time and energy that you have put in building up your home, it's just sad. We only had about 3 minutes, so I just took whatever I saw. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις αιστείες τους λόγω ανησυχιών για έκρηξη του ηφαιστείου. Many roads are just wrecked. It's like a maze what you have to drive through. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το μάγμα μπορεί να είναι στάσιμο στο έδαφος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όμως, όταν ξεκινήσει να κινείται, μπορεί να συμβεί μια μεγάλη έκρηξη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.